Να πω ένα ευχαριστώ στα παιδιά που με καλέσανε. Ε, αν αναρωτιέστε ποιοι είναι οι μελλοντικοί ρυθμιστέ των πραγμάτων στην περιοχή μα, σίγουρα είναι τα νέα παιδιά. Αυτά τα παιδιά που κάνουν αυτή την εκδήλωση. Η εμπειρία μου λέει ότι πρέπει να στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες, γιατί οι προσπάθειες αυτές είναι που θα μας πάνε παραπέρα. Και θα μας πάνε παραπέρα με αξιοπρέπεια και όχι με με ητοπάθεια και με, με, μαρασμό. Εγώ πιστεύω σε αυτή την ιδέα που έχουν τα παιδιά, πιστεύω σε αυτά τα παιδιά και να έχει πετύχει αυτό το εγχείρημά τους και θα έχει πετύχει γιατί. Γιατί μέσα από την έρευνα και από τη δημιουργικότητα σίγουρα τα αποτελέσματα είναι καλά. Συγνώμη. Παρακαλώ. Γιατί? Ε, δεν είμαι ηθοποιός γι' αυτό. Όχι, δεν φταίει η τεχνολογία μας, πρόβλεψε. Για, Για μιλήστε. Ένα, δύο, ένα, δύο. Test. Πάντως <laughs> είμαι περήφανος που έχω σκηνοθέτει εσάς τώρα <laughs> έναν έμπειρο. Και sound engineer ταυτόχρονα. Ε. <laughs> ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Εύχομαι να σας χαρούμε και από άλλους ρόλους, γιατί έχετε τη δυνατότητα, από ό,τι την ομιλία σας. για να μην το κουράσω πολύ, τα παιδιά είναι άξια συγχαρητηρίων. Έτσι. Πρέπει να στηρίζουμε προσπάθειε τέτοιε. Είναι φοιτητέ, αύριο θα βγουν στη ζωή. Και εμεί οι παλιότεροι πρέπει να μεταφέρουμε την εμπειρία μα και ό,τι χρήσιμο έχουμε τέλο πάντων να τους είναι εφόδιο για να μπορούν να αποφύγουν κακοτοπιέ. Ε, χάρηκα που είμαι και εγώ εδώ, σε αυτή τη φιλόξενη πόλη, Έχω φίλους εδώ πέρα, έχω από πολύ παλιά κιόλα. Και εδώ η κοινωνία έχει άτομα σαν και εμένα που προσπαθήσαν να κάνουν πράγματα. Βέβαια, εγώ στάθηκα τυχερότερο και έφτασα κάπου, αλλά τέλο δεν υπάρχει στη δημιουργία. Αυτό το ομολογώ, γιατί όταν τελειώνει κάτι, ξεκινάει κάτι καινούριο και οπότε συνεχίζεται. Και εγώ ξεκίνησα πολύ νέο και συνεχίζω. Και πιστεύω ότι μέχρι το τέλο τη ζωή μου θα κάνω αυτό που κάνω. Να πω δύο λόγια για τον προλαλήσαντα, τον κύριο καθηγητή. Είναι βέβαια ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε, γιατί η υγεία είναι το παν για τον άνθρωπο και από εκεί μετά είναι όλα. Είμαι χαρούμενος γιατί τον άκουσα και κάνανε μία επιτυχή, ας το πούμε, προσπάθεια με το πρόγραμμα Horizon 2020. Συμμετείχαμε και εμείς με κάποια πανεπιστήμια. Δυστυχώς η δικιά μας απορρίφθηκε, αλλά πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε γιατί αυτό που άκουσα και μου έδωσε και εμένα ελπίδα ότι δεν πρέπει να τα παρατάμε ποτέ και να συνεχίζουμε όσο έχουμε αντοχέ. Οπότε ευχαριστώ τον καθηγητή για το μήνυμα αυτό, αλλά γενικά και το μήνυμα στη ζωή είναι να προσπαθούμε. Α ξεκινήσω λοιπόν. Θα πω πράγματα τα οποία δεν θα πω πράγματα ειδικά, γιατί εντάξει, πολλοί δεν τα ξέρετε και σα είναι διάφορα. Θα μιλήσω περισσότερο, γιατί βλέπω ότι το κρατήριο είναι νέα παιδιά και θα θέλω να με ακούσουν οι νέοι και κάποια στοιχεία που θα τους φανούν χρήσιμα να τα κρατήσουν, τα δε υπόλοιπα θα τα πετάξουν που δεν θα τους κάνουν κάποια δουλειά. Ε, ήθελα να πω ότι ε, όποιο εγχείρημα και αν κάνουμε μικρό ή μεγάλο, πρέπει πρώτα απ' όλα να το πιστέψουμε. Αυτό έχουν ε, κάνει και τα παιδιά εδώ πέρα. Δηλαδή αυτό το πρόγραμμα λέγεται Believe και επικεντρώνεται ακριβώ σε αυτό το σημείο, στο να πιστέψουμε κάτι και να το ακολουθήσουμε. Όσον αφορά το άτομό μου, θα μιλήσω για μένα, για πράγματα που έχω ακούσει, που έχω δει και που έχω πιάσει με τα χέρια μου, α, τα οποία νομίζω ότι θα φανούν χρήσιμα για τα παιδιά. Α ας το πάρω έτσι, α βγω εκτό προγράμματο. Το επάγγελμά μου δεν έχει σχέση με, κα, με αυτό που κάνω. Καμιά σχέση. Ήμουν αστυνομικό το επάγγελμα το για βιοπαραστικούς λόγους. Η αγάπη μου πραγματική ήταν αεροπλάνα. Αλλά στο σημείο που ήμουνα, στην περιοχή που ζούσα, δεν είχα αυτή την ευχαίρεια και αυτή τη δυνατότητα να ασχοληθώ. Από μικρό παιδί το είχα, είχα συλλάβει τον εαυτό μου στο αναγνωστικό της Δευτέρας Δημοτικού, το οποίο είχε μια ζωγραφιά ενός αεροπλάνου να το κουβαλάω μέχρι που τελείωσε το δημοτικό στη σάκα μου. Το βιβλίο το έχω ακόμα στη βιβλιοθήκη. Κατάλαβα ότι αυτό που με τραβάει και αυτό που με αναπαύει γενικά ήταν αυτός ο το τομέας. Δεν πίστευα ότι θα ασχοληθώ ποτέ, όμως η ζωή έχει πολλούς δρόμους και κάποια στιγμή βρίσκεις τον δρόμο που θα ακολουθήσεις. Όταν πήγα στην αστυνομία και ήμουνα κάπου σκοπιά καθόμουνα, ξεφύλιζα διάφορα περιοδικά να μου περάσει η ώρα. Σε ένα εντελώ άσχετο περιοδικό είχα δει ότι στην Αμερική κυρίω υπήρχαν δύο μεγάλε εταιρείε που φτιάχνανε μονοθέσια αεροπλάνα, οι οποίε απασχολούσαν πάρα πολύ προσωπικό. Πολλού χιλιάδε εργαζόμενου. Για λόγου που δεν θα σα πω τώρα, μάλλον να του πω γιατί έχει σημασία, γιατί πολλά από τα, παιδιά, από τα νέα παιδιά αυτά θα μπουν στην παραγωγή και η παραγωγή αυτή είχε τα μυστικά τη. Ε, λοιπόν, αυτά τα αεροσκάφη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχαν χιλιάδε πιλότοι. Ο πόλεμο είχε ανάγκη από πιλότου. Είχε... Γινόταν με, με, αεροσκάφη, με πάρα πολλά αεροσκάφη και όλοι, όλα αυτοί οι άνθρωποι, όταν τελείωσε ο πόλεμο, θέλανε να πετάνε για ιδιωτικού λόγου αεροσκάφη. Οπότε δημιουργήθηκαν δύο τεράστιε εταιρείε στην Αμερική κυρίω για να τροφοδοτήσουν όλο αυτό το το ανθρώπινο δυναμικό, με αεροπλάνα. Α, αυτές οι εταιρείε όντως ήταν καλές, τα αεροσκάφη που φτιάχναν τα πολύ καλά και για να μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμός η μία με την άλλη, α, βεβαιώνανε τους αγοραστές ότι για 2.000 ώρες τα αεροσκάφη που αγοράζουν είναι αξιόπιστα και δεν πρόκειται να πάθουν τίποτα. Εδώ μεταξύ στο πόλεμο, πετάγανε κάθε μέρα και τα αεροπλάνα γράφαν ώρε. Όταν όμω τελείωσε ο πόλεμο, αυτοί που πετάγανε με τα αεροπλάνα πετάγανε για διασκέδαση. Πετάγανε ένα Σαββατοκύριακο, ένα καλοκαίρι, πηγαίνανε κάπου για μια δουλειά. Δηλαδή, για να γράψει τι ώρε αυτέ το αεροπλάνο ήταν πάρα πολλέ. Δεν μπορούσε να τι γράψει εύκολα. Οπότε περνάγαν τα χρόνια και τα αεροπλάνα δεν είχαν συμπληρώσει τι ώρε τι απαραίτητε. Οι δε πιλότοι που τα χειρίζονται δεν ήταν πιλότοι, α το πούμε, επαγγελματίε. Ηταν πιλότη του Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, θέλανε να κάνουν μια βόλτα, πέραν το αεροπλάνο του, ενώ ήταν άσχετοι με το αυτό, ξεχνάγανε τι διαδικασίε και ξαφνικά βγαίνανε και πετάγανε και κάνανε ατυχήματα. Οι εταιρείε, για να μην πάρουν κακό όνομα, αποζημιώνανε σε πολλέ περιπτώσει του παθώντε, δηλαδή του πιλότου από τραυματισμού και από και το κόστο το μετακυλούσαν στην παραγωγή, στα αεροσκάφη. Τα αεροσκάφη από φθηνά γίνανε πολύ ακριβά. Α, οι δικηγόροι κυρίω βρήκαν μια φάμπρικα ότι μπορούν να βγάζουν λεφτά για του πελάτε του μέσα από τα τυχήματα. Τα αεροπλάνα παλιώνανε, αυτοί ξεχνάγαν τι διαδικασίε και έτσι α, η τιμή του ανέβηκε σε μεγάλα ύψη. Α πούμε από 20.000 δολάρια φτάσανε 120.000 δολάρια. Φυσικά, οι εταιρείε τι αποζημίωσει που πληρώνουν δεν τι δίνουν από τη τσέπη του, τι πληρώνει πάλι ο πελάτη. Και έτσι κλείσαν οι γραμμέ παραγωγή, τα εργοστάσια αυτά, τα μονοκινητήρια. Οι δε εργαζόμενοι απολύθηκαν και ξεκινήσανε στα γκαράζ των σπιτιών του να φτιάχνουν μόνοι του αεροπλάνα. Όχι τόσο καλά όσα αυτά που φτιάχνουν στα εργοστάσια, αλλά ας πούμε δημιουργήθηκε μια καινούργια κατηγορία. Η κατηγορία που ήταν πριν λεγόταν γενική αεροπορία και τώρα η κατηγορία που δημιουργούσαν αυτή η αεροστεχνική αεροπορία, λεγόταν στην αρχή. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι μαζευόντουσαν 2, 2, 3, 3, 5, 5 και φτιάχναν τέτοια αεροπλάνα. Ο υπόλοιπο κόσμο κατάλαβε ότι παράγονται τέτοια αεροπλάνα και άρχισαν να τα ζητάει. Δηλαδή, άρχισαν να εξάγονται από την Αμερική και να πάνε στην Ευρώπη, να πάνε στην Αφρική, να πάνε στην Ασία. Το δε κράτο τη Αμερική κατάλαβε ότι μπορεί να έχει έσοδα από αυτά και έτσι έδωσε μια άδεια στου ανθρώπου αυτού να μπορούν να τα εξάγουν, να τα πουλάνε, χωρί να έχουν ευθύνη. Δηλαδή την ευθύνη την μετακυλούσαν στον αγοραστή. Οπότε έτσι άνθησε μια βιομηχανία τι αρχέ τη δεκαετία του 80 και έτσι αυτά τα αεροπλάνα άρχισαν να κατακλείζουν όλο τον κόσμο και έγινε η κατηγορία που τίνει τώρα να σβήσει τη γενική αεροπορία, δηλαδή αυτή την αεροπορία τουρισμού. Παίρνοντα εγώ αυτό το περιοδικό στο χέρι μου, είδα ένα τέτοιο αεροσκάφο. Όταν το είδα, έτσι πήρα θάρρος και άρχισε μέσα μου να με δημιουργεί τη πίστη ότι αφού το κάνανε αυτοί, κάποια στιγμή θα φτάσει και στη χώρα μα, θα το κάνω κι εγώ μοιραία. Δηλαδή, ο κόσμος έτσι όπως πάει, κάποια στιγμή θα φτάσει και σε εμά. Έτσι άρχισα να πιστεύω σε αυτή την ιδέα και άρχισα σχεδόν να το βλέπω το πράγμα επιστημονικά. Δηλαδή, οποιαδήποτε πληροφορία είχα σχετική με τα αεροπλάνα αυτά, την ταξινομούσα, την αρχιδετούσα. Έτσι άρχισα να μαζέρω πληροφορίε. Τα αγγλικά που γνώριζα δεν ήταν και τόσο καλά από το σχολείο και έτσι αναγκάστηκα να μάθω καλά αγγλικά για να μπορώ να διαβάζω βιβλία σχετικά με αεροδυναμική, με κατασκευέ. Με... Γιατί η βιβλιογραφία η... Η... αυτή που υπήρχε ήταν κυρίω στα αγγλικά. Στα ελληνικά είχαμε πολύ λίγα πράγματα. Αν και ευχαριστώ αυτού του πρωτοπόρου που του διάβασα και πήρα καλέ ιδέε από αυτού, του οποίου προσωπικά και δεν του γνώρισα. Οπότε συνέχισα να κάνω αυτό το πράγμα. Δεν αρκούσε βέβαια γιατί όπω μα έλεγε ο κύριο καθηγητής πριν που μα μίλησε, ότι πέρα από, το, πέρα από το θεωρητικό χρειάζεται και η έρευνα. Δηλαδή πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στο τραπέζι και να τα μπορούμε να τα πιάσουμε με τα χέρια μα και να τα εξετάσουμε. Αυτή τη δυνατότητα πάλι δεν την είχα και έτσι αναγκάστηκα, μάλλον το έκανα και πιο νωρί, χωρί να το γνωρίζω. Ε, έφτιαχνα αεροπλανάκια από φελιζόλ τα έντυνα με πλαστικό που ντύνω τα βιβλία μου και τα μόλαγα από διάφορους λόφους και από, διάφορους, από διάφορα υψώματα και παρατηρούσα την συμπεριφορά τους και την κατέγραφα. Δηλαδή άρχισα να μπαίνω στο πνεύμα του πώ λειτουργεί το πράγμα. Βέβαια πολλά μυστικά δεν τα ήξερα ακόμα και έτσι σιγά σιγά α, άρχισα να α, να έχω κάποια κοινά. Βέβαια Πηγαίνοντα στο Καναδά σε ένα ταξίδι, είδα ότι πώς τα φτιάχνουν και έτσι πήρα την απόφαση να τα φτιάξω στην Ελλάδα. Ήμουν τυχερό, γιατί βρήκα εδώ πέρα, μάλλον πήρα από ένα παλιότερο μία συμβουλή που την κράτησα όπως κάνα πρωτοιπόροι. Το έφτιαξα το πρώτο με ξύλο και με πανιά. κουράστηκα πολύ, δεν είχα κατάλληλους χώρους, δεν είχα κατάλληλα εργαλεία. Παρ' αυτά, Κατάφερα και έκανα κάτι τέλειο, το οποίο ήταν πολύ δύσκολο. Με αποθαρρύναν όλοι. Δεν πρέπει να το κάνει. Η χώρα σου δεν έχει υλικά. Δεν έχει λεφτά. Δεν... Είχα οικογένεια, είχα παιδιά και δεν μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα. παρόλα αυτά, κουράστηκα πολύ. Τα κατάφερα. Το επόμενο βήμα, νόμιζα ότι το τελείωσαν όλα. Τώρα τελείωσα, λέω: Κουράστηκα. Ναι, μεν έκανα. Έζησα το όνειρό μου και εδώ τελειώνουν όλα. Και ξαναγύρισα πάλι στα μοντέλα. Αλλά δυστυχώ, όταν τελειώνει κάτι, ξεκινάει κάτι άλλο. Ξεκίνησα τη δεύτερη κατασκευή. Έφταξα ένα μοντελάκι, το δοκίμασα και μου άρεσε τρομερά. Και τότε πήγα στην πρίζα, λέω τώρα θα το φτιάξω αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά για να το φτιάξω, αυτό έλειπε από την αγορά. Γιατί δεν το εμφανίζαν οι άλλοι. Κάτι έλειπε. Έπρεπε να επινοήσω κάτι. Και αναγκάστηκα να επινοήσω μία χωάνη, η οποία χωάνη ήταν παγκόσμια καινοτομία. Δεν το ήξερα το πρώτο email που πήρα μετά που πέταξε το αεροπλάνο, αυτή τη φορά βέβαια το έφτιαξα πολύ πιο μελετημένα και πολύ, ας πούμε, έκανα μια μελέτη πολύ καλή και όχι πρόχειρα όπως το πρώτο, ε, μου στείλανε από την Αμερική και είπαν ότι είναι ερευνητέ που δουλεύουν για την NASA. Εγώ νόμιζα ότι είναι απαταιώνε και θέλω να μου κλέψουν την ιδέα. Λέω, εγώ τι σχέση μπορώ να έχω με την NASA και με ερευνητέ. Του αγνόησα, Συνέχισα τι δοκιμέ μου. Και τελικά έφτασα σε σημείο να έρθω σε επαφή με αυτού του ανθρώπου. Πήγα στην Αμερική, του βρήκα. Βέβαια, για λόγου οικογενειακού δεν παρέμεινα εκεί. Αναγκάστηκα να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα. Τώρα φτιάχνω ένα τρίτο μοντέλο, το οποίο βλέπω ότι και αυτό λείπει από την αγορά και νομίζω ότι θα έχει καλή επιτυχία. Αυτό που βγαίνει από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι αν τον ιρεύεσαι. Είπε ο, ο Disney, μπορεί και να το κάνει. Δηλαδή, το... ακολούθησα το όνειρό μου στην κυρολεξία και το όνειρό μου με πήγε και με πάει όλο και σε καλύτερα πράγματα. Βέβαια, δεν τελειώνει ποτέ. Όταν τελειώνει κάτι, ξεκινά κάτι καλύτερο. Αλλά αυτό που θέλω να μεταφέρω έτσι σαν... σαν εμπειρία μου είναι πρώτον ότι στο πρώτο που είχα παρέα και με βοήθησαν κάποιοι ήμουνα πολύ πιο άνετο. Στο δεύτερο που το έκανα, μόνο ήμουνα πολύ πιο δύσκολα. Γιατί Γιατί πιστεύω στη συλλογικότητα. Η ισχύ Και έτσι πρέπει, όπω τα παιδιά, αυτή η ομάδα έκανε αυτό το event. Έτσι και εμεί πρέπει να αναζητάμε συνεργασίε, Γιατί ωφελούμαστε όλοι. Και α μην έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα τα καλά θα έρθουν, δεν θα αργήσουν. Αρκεί να πιστέψω σε μια καλή ιδέα, να την ακολουθήσουμε και νομίζω θα βγούμε κερδισμένοι όλοι. Ε, αυτά είχα να σα πω. Αυτό το μήνυμα είχα να μεταφέρω και ελπίζω τα παιδιά αυτά που είναι το μέλλον μας να μας εκπροσωπήσουν επάξια και να έχουμε καλή συνέχεια, αυτή τη συνέχεια που χρειάζεται η χώρα μας και ελπίζω να την βρούμε.